Ναι, μιλήσαμε λίγο στο Βερολίνο, μήπω την πιέσατε. Τα έμαθα, τα έμαθα. Ήταν και πολύ ενδιαφέρον. Ο Δήμαρχος Παϊκαίου, καλώς ήρθατε σε Άδες. Ο κύριος Αντικάντα, αντιπεριφερειάρχης, καλώς ήρθατε στην Καβάλα. Στην Καβάλα βρέθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα Γιώργο Φιλόσογλου, τον Δήμαρχο Παγκαίου Φίλιππο Αναστασιάδη, τον Δήμαρχο Νέστου Βαγγέλη Τσομπανόπουλο και τον Δήμαρχο Θάσου Κώστα Χατζιεμανουήλ, αλλά και με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο. Ο κ. Σκουρλέτης τόνισε ότι δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στους καλλικρατικούς δήμους, αλλά ήρθε εδώ για να συζητήσει την αναλογική εκλογική διαδικασία. Είναι μια πρόταση η οποία έχει κατατεθεί, την συζητάμε, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να δούμε τι τελικά θα γίνει. Η άποψη της κυβέρνησης, δεν το έχει κρύψει άλλωστε, το έχει πει και στις προγραμματικές της δηλώσεις, ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα αναλογικότερο σύστημα στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση. Όπου οι δήμαρχοι θα εκλέγονται διαφορετικά σε εκλογικό ψηφίσμα. Ένα αναλογικότερο σύστημα πρώτα απ' όλα που δεν θα λειτουργεί παραμορφωτικά. Δεν μπορεί να ψηφίζει το 25% και να παίρνει στο τέλος ο δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή το 60% του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με μια λογική γνήσιας αντιπροσώπευσης. Όλα αυτά βέβαια θα τα συζητήσουμε, θα τα δούμε, έχουμε καιρό. Νομίζω ότι αν υπάρχει μια καλή διάθεση, καλόπιστα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πρόσφατα σε δηλώσει ο κύριος Βρούτσα από την Καβάλα είπε ότι δεν θα επιτρέψει την κυβέρνηση να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Βρούτσα από τη Νέα Δημοκρατία, τι σχολιάζετε? Ο κύριος Βρούτσας τώρα, πέρα από τα εργασιακά που τα έκανε μπάχαλο, που κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις, που μείωσε τον κατώτατο μισθό δια νόμου, τώρα έχει άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Σκουρλέτης, εκτός όλων των άλλων των θεμάτων, οφείλει να μας ενημερώσει όσον αφορά την επικείμενη αλλαγή του εκλογικού συστήματος και γενικότερα τις νομοθεσίες που διέπει τις περιφέρειες και τους δήμους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ακούσουμε και πρέπει να μας ακούσει και αυτός. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ έστω και για αυτή τη συνάντηση. Ευελπιστώ ότι θα βγουν κάποια αποτελέσματα και συμπεράσματα. Έχουμε πολλά προβλήματα που απασχολούν τους δήμους. Έχουμε μια συγκεκριμένη ατζέντα που πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία να τα θέσουμε. Είναι θέματα τα οποία δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε όπως θα έπρεπε στους δήμους. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι σε δεύτερη μοίρα οι αλλαγές του Καλλικράτη. Άρα λοιπόν θέλουμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε, όπως αυτό της στελέχωσης του προσωπικού, των δημοσίων συμβάσεων που δεν μπορούμε, τους διμηνίτες που έχουμε πρόβλημα και ενώ υπάρχει από τη μια ο νόμος για παράταση, από την άλλη οι επίτροποι δεν υπογράφουν. Έχουμε δει σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τα λύσουμε. Ευελπιστώ λοιπόν στη συνάντηση αυτή να βγουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ναι, συζητήθηκαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος των Δήμων, δηλαδή ο νέος εκλογικός νόμος, οι συμβασιούχοι και οι παρατάσεις και πώς θα μπορέσουν να πληρωθούν. Βεβαίως ο καθένας έθεσε και τα θέματα του δικού του Δήμου. Αυτό το οποίο έθεσα εγώ ως Δήμαρχος Θάσου είναι να επιστρέψει ομοιωμένος ΦΠΑ στο νησί και χάρη της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, αλλά και γιατί είναι κάτι το οποίο συνέβη σε άλλα νησιά και ένα νησί το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι οξύμορο να έχει αυξημένο ΦΠΑ έναντι άλλων. Κυρίως αναφερθήκαμε σε θέματα που ταλανίζουν όλο τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Η γραφειοκρατία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εκθέσαμε διάφορα θέματα, καθώς επίσης και τα θέματα της διοίκησης, η απαξίωση από πολλούς πολίτες, το γεγονός ότι ως θεσμός έχει απαξιωθεί και πλέον δεν συμμετέχουν άνθρωποι ενεργά στην λύση προβλημάτων και δεν συμμετέχουν στη σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων. Επίσης ετέθηκε και το θέμα με τους διμηνίτες και τους οκταμηνίτες, τους πενταμηνίτες που εργάζονται στον Δήμο και την παράταση των συμβάσεων, καθώς επίσης και το θέμα που προέκυψε μετά την καταγγελία του αρχηγού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, του κυρίου Οξουλόγη, που δημιούργησε πρόβλημα τόσο στο Δήμο Παγκαίου όσο και σε πάρα πολλούς δήμους στην Ελλάδα. Ο Υπουργός έδειξε ότι ήταν ενημερωμένος επί του θέματος και ετηθήκαμε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα για τον Δήμο Παγκαίου, για τον καταλογισμό που επίκειται να γίνει από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, αλλά και προκειμένου να μπορούν να πληρωθούν οι δήμινες απασχόλησης εργαζόμενοι στο Δήμο Παγκαίου, οι οποίοι μετά από καταγγελία ξέρετε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν. Λίγο νωρίτερα ο κύριος Σκουρλέτης είχε συνάντηση στο προάβλιο του Δημαρχιακού Μεγάρου με τους συμβασιούχους του Δήμου Καβάλας.
επανεπιβάλλαμε το έντερμαν. Κάτσε μισό λεπτό. Της Δήμης Διάρκειας είναι διαφορετικό ακριβώς από το θέμα της. Είναι καινούργιο πρόβλημα αυτό. Ναι. Πατάει στο 103, πατάει στο 103 του συντάγματος. Να πούμε ότι είναι πρόσχερης ανάγκης, δεν είναι έκταξης, ότι δεν είναι με ΑΣΕΠ και είναι... Μισό λεπτό. Για δίμηνη διάρκεια πάντοτε, γιατί η νομοποιητική τους βάση είναι ότι υπάρχει κάποιες έκτακτες καταστάσεις. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά ο νόμος τα καλύπτει όλα πλέον. Ακριβώς. Δεν καλύπτει τον από όλες τις παρατάσεις μέχρι σήμερα. Αυτά είναι δίμηνο χωρίς παράταση. Απλώς αρνείται να τους πληρώσουν, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ναι. Όχι, είναι δίμηνο που ξεκίνησαν από το 15 με το άρθρο του Κατρούγκαλου, συνέχισαν μέχρι το 15 δυνητικά, όλο το 16 και τους πιάνει ο τελευταίος νόμος. Όχι, όχι τα δίμηνα του 16. Όχι τα δίμηνα, μιλάμε για τα δίμηνα του 16. Παρατάσεις του 15. Από το 15 με σύμβαση μίσθωσης έργου, γιατί τότε δεν ήταν ενεργές οι συμβάσεις τους και ο νόμος τους έδινε το δικαίωμα να τις κάνουν μέσα. Και αυτό υπήρξε για πρώτη φορά, άρα θα έχουν υπάρξει και προηγούμενες παρατάσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Μα η συντροπολογία αναφέρεται όλη η νομοθεσία, η προηγούμενη νομοθεσία. Έτσι. Θέτει το θέμα του 24μήνου για τις 5μήνες και 8μήνες συμβάσεις. Εμείς έχουμε απαντήσει. Ο ισχυρισμός μας είναι ότι ο νόμος τα καλύπτει όλα. Φέρνει ως πρόφαση ότι δεν αναφέρεται ρητά στην τροπολογία, ότι εξαιρούνται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος του Παυλόπουλου. Mm-hmm. Όμως το κατά παρέκκληση κάθε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιλαμβάνει. Αυτός βλέπουν να αναγράφεται στην τροπολογία. Μα και η ναι. Συγκριτική έκθεση είναι νόμος, από ό,τι γνωρίζουμε.